Λοιπόν, αυτό που, που γίνεται όλες αυτές τις μέρες είναι το άναμα του δέντρου. Σε κάθε χωριό της Ελλάδος, σε κάθε δήμο, σε κάθε πόλη, ήδη έχουμε μπει σε αυτό το mood των Χριστουγέννων. Εγώ ψηφίζω μία πόλη η οποία είναι ιδιαίτερη και δεν είναι γνωστή. Ψηφίζω Αίγιο, γιατί στις 14 Νοεμβρίου το βράδυ ξεκινάει στο Πάρκο των Χριστουγέννων. Μεθαύριο, στην πλατεία, ωραία, ναι. Τα ψηλά αλόνια με θέμα το Σκρούτς και θα απελευθερώσουν φαναράκια και θα δημιουργήσουν για πρώτη φορά μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα πάνω στο Κορινθιακό. Mm-hmm. Με σταφίδες, μαυροδάφνη, παράλληλες εκδηλώσεις, πάρα πολλά γεγονότα. Σταφίδες, είναι η εποχή τους όλα τώρα. Όλα δωρεάν. Το Αίγιο θυμίζεται για τις σταφίδες, το ελαιόλαδο, το μέλι, τη ροδοζάχαρη, που είναι το μοναστηριακό γλυκό από τη Μονή Ταξιαρχών από ροδοπέταλα, λεμόνια, πορτοκάλια και κυρίως φιλόξενους κατοίκους. Mm-hmm. Και το μυστικό που θα σας το αποκαλύψω ειδικά είναι ότι η λίμνη που έχουν εκεί οι αλικοί είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή φινικόπτερα, αεροδιούς και πάπιες μοναδικές. Πουθενά άλλου προσωπικά δεν έχω δει τόσους πολλούς εκτός Αφρικής. Άρα λοιπόν σπεύσατε, είναι μόνο 2 ώρες από την Αθήνα και το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μας έχετε φτιάξει καταπληκτική ιδέα και με τη λίμνη για μένα να ξέρετε. Στην Αλική, που είναι πράγματι καταπληκτικά. Και βέβαια και το φαγητό τους είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή το έχω πρόσφατο που πήγα τις προηγούμενες μέρες και θα επανέλθω βέβαια σίγουρα γιατί έχω δώσει ένα ραντεβού εκεί με τον αρχηγό των φινικόπτερων να τον φωτογραφίσω έτσι σε ένα διαφορετικό mood χριστουγεννιάτικο. Πάμε λοιπόν να... Τι είναι τα φινικόπτερα? Τα φινικόπτερα είναι τα φλαμίγκο, τα γνωστά φλαμίγκο, okay. Τα οποία είναι στις αποχρώσεις του ροζ και βέβαια υπάρχουν και ροδιοί οι οποίοι είναι ασημένιοι και ένα μαύρο χρώμα. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα και πραγματικά αξίζει και βέβαια έχει και τον οδοντοτό, έχει τη λίμνη Τσιβλού. Δηλαδή για μια μονοήμερη απόδραση είναι ό,τι καλύτερο. Και το κυριότερο είναι ότι θα έχετε όλες αυτές τις γεύσεις και με όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις και είναι όλα δωρεάν. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική η πρόταση που μας κάνατε. Αυτό. Και δεν είναι κάτι το πολύ γνωστό. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω και μία συνταγή, μια που στην Ελλάδα αυτό που τρώγανε παραδοσιακά ήταν περισσότερο το χοιρινό. Και η γαλοπούλα είναι λίγο ξενόφερτο έθιμο. Άρα λοιπόν έχω και να σας δώσω και μια πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολη συνταγή με χοιρινά κότσια και άρωμα εσπεριδοειδών. Ακούμε, με ανοιχτά αυτιά συνεδεράκια το κουμπάκι δεξιά, δεξιά το κουμπάκι να ακούσουμε καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν γιατί το έφτιαξα σήμερα για να το δοκιμάσω και είναι πανεύκολο. Κότσια λοιπόν χοιρινά με μέλι και άρωμα εσπεριδοειδών από τη Μέρη την Τζουκαλά που είναι πρόεδρος της ΔΙΚΕΠΑ, της Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης της Αιγιάλιας δηλαδή. Mm. Είναι μια γευστική δημιουργία που αρέσει πολύ και βέβαια δεν είναι μόνο για αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, είναι για κάθε μέρα που θέλουμε κάθε γεύμα να μεταμορφώνεται στη γιορτή. Πηγή λέει στην Αλική όπου κάθε χρόνο έρχονται τα φλαμίκο το Μάιο και μετά κάναμε γιόγκα στην παραλία και μετά κολυμπούσαν τα πουλιά. Μας δίνει και αυτή την εικόνα της. Πω, καταπληκτικό, Συζήνικα, ναι. Και βέβαια και αυτό που έμεινα με το στόμα κυριολεκτικά ανοιχτό και ήθελα με όλες τις αισθήσεις μου να το απολαύσω ήταν αυτή η διαδρομή που γίνεται με τον οδοντοτό. Δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις. Δηλαδή και δεν ξέρω για ποιο λόγο πάρα πολλές περιοχές έχουν τόσα πολλά αξιοθέατα και πρέπει εσύ ο ίδιος να τα ανακαλύψεις. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δεν έχει τόσο πολύ. Βέβαια καλό είναι αυτό για μας γιατί θα πηγαίνουμε και θα απολαμβάνουμε. Δεν έχει τόσο εξωστρέφεια η περιοχή για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω τώρα ότι θα γίνουν πράγματα και έτσι θα μαθευτούν. Πάντως πιστεύω ότι τα φινικόπτερα θα μείνουν εκεί, τα φλαμίγκο. Θα μας περιμένουν. Συζηνίκα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ δερμά για τη συνομιλία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλά να περάσετε. Καλό βράδυ.